900.000 περίπου αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, δίχως οι ιδιοκτήτες τους να έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας από 1 έως και 5 χρόνια. Τα στοιχεία σοκάρουν αν υπολογίσει κανείς ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα οχήματα αυτά, εκτός από τα τέλη, κυκλοφορούν κατά βάση και δίχως ασφάλιση και δίχως να έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο, έχοντας επί της ουσίας μετατραπεί λόγω οικονομικής στενότητας των ιδιοκτητών τους σε κινητές βόμβες που κυκλοφορούν στους δρόμους. Εκεί βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα, που ενώ προϋπολογίζεται, ας πούμε, γύρω στο 1,5 δις να εισπραχθούν από τέλη κυκλοφορίας, με το ζόρι πάμε στο 1 εκατομμύριο, ένα και κάτι, ένα εκατό. Ασφάλειες για τέτοια πράγματα είναι... Στο χωριό το δικό μου παράδειγμα κυκλοφοράνε 30 αυτοκίνητα χωρίς καν αριθμούς, όχι ασφάλεια, ούτε καν πινακίδες. Εκεί έχουμε φτάσει. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, ο στόλος των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων ανέρχεται σε 5.110.873 στα τέλη του 2014. Από το σύνολό τους, μόλις 3,6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες κατέβαλαν τα τέλη κυκλοφορίας το 2015, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται πως σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια γιοταχή δεν έχει καταβληθεί τέλος. Αν υπολογίσει κανείς τις περίπου 500.000 γιοταχή που βρίσκονται σε ακινησία, τότε το αποτέλεσμα αποδεικνύει πως πάνω από 920.000 οχήματα κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους χωρίς να έχει καταβληθεί το ετήσιο τέλος. Δηλαδή, 1 στα 4 περίπου αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σε ολόκληρη τη χώρα. Σας λέω, ευημερούμε τώρα πλέον. Ρε, το χρήμα στα παντελόνια μας. Ήταν αυτοκίνητο και μηχανάκι, ήταν γύρω στα 220 ευρώ περίπου. Με το ζόρι όμως. Όχι εγώ, όλος ο κόσμος. Ενώ το έχεις ανάγκη, είναι πάρα πολύ ακριβό. Ακριβότερο και από ένα σπίτι. Και ενώ στο Υπουργείο Οικονομικών τους τελευταίους μήνες οι συσκέψεις για τα τέλη και πώς αυτά θα προσδιορίζονταν ήταν αλλεπάλληλες, με επίκεντρο μάλιστα τον περιορισμό του φαινομένου κατάθεσης των πινακίδων, και φέτος η εικόνα στις εφορίες μιλάει από μόνη της. Μόνο στο Ηράκλειο μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί πινακίδες για περισσότερα από 5.000 οχήματα, 1.000 περίπου από τα οποία είναι ιδιωτών και τα υπόλοιπα από αγραφεία ενοικίασης. Είναι μεγάλος αριθμός, γιατί αν σκεφτείτε ότι σε σύνολο έχουμε περί τις 9,5 με 10.000 μέχρι στιγμής, δηλαδή καταθέσει, συγκεντρωτικά μιλάμε έτσι, σε αριθμό αυτοκινήτων, είναι μεγάλος αριθμός. Χάνει και το δημόσιο έσοδα λόγω του ότι δεν έχει ο κόσμος να πληρώσει τα τέλη και αναγκάζεται να καταθέσει τις πινακίδες. Πώς να το συντηρήσει, θέλει πολλά να το συντηρηθεί. Το αυτοκίνητο ήταν παλιό. Δεν μπορεί να το συντηρήσει με αυτή την κρίση. Δύσκολα είναι, ρε παιδί μου, τα πράγματα, κατάλαβες. Γιατί δεν υπάρχουν δουλειές και γι' αυτό, κατάλαβες.